Το Βόλεϊ πήρε χθες μια σημαντική νίκη, μια νίκη ανάσα στην κυριολεξία επί της ΜΕΝΤ, σχετικά εύκολα από ό,τι είδαμε από την διακύμανση του σκορ, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Καθήλυν Αρμόδιος, ο άνθρωπος που καθοδηγεί πλέον αγωνιστικά τον Άρη, ο Γιάννης Μέλκας. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα μάλλον, ναι, παρά 20 ακόμα. από καλημέρα, το Λίπερο. Καλά είστε. Καλά, εσείς τι κάνετε? Καλά, ακριβώς όπως το λέτε. Μια ανάσα. Πήραμε μια ανάσα χθες με μια νίκη που έπρεπε, βάλσαμο για μας. Mm-hmm. Ο Άρης πλέον είναι 4 βαθμούς πάνω από την ομάδα που θεωρητικά υποβιβάζεται. Βέβαια είναι play out. Πείτε μας λίγο για να ακούσει και ο κόσμος ποια ακριβώς είναι η διαδικασία, γιατί από ό,τι φαίνεται δύσκολα θα αποφύγουμε τα play out. Έτσι ακριβώς είναι. Τα δύο τελευταία χρόνια από πέρσι μάλλον η Λίγκα έχει αποφασίσει αυτό το σύστημα. Οι 4 τελευταίες ομάδες, αν δεν έχουν διαφορά μεταξύ τους 7 βαθμών, παίζουν κανονικά ένα μινι πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και δύο τελευταίες, μεταφέροντας τους βαθμούς από την κανονική περίοδο και πέφτοντας δύο τελευταίες. Μάλιστα. Άρα 7 βαθμούς από την πρώτη-τελευταία θέση θέλουμε δηλαδή. Αυτό δεν είναι. Κάποιες λεπτομέρειες, γιατί είναι 4 ομάδες. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω. Θα καθίσουμε να δούμε, γιατί κακά τα ψέματα. Όχι ότι μας θυμάει αυτό το πράγμα σαν Άρη, σαν ομάδα, αλλά βρισκόμαστε εδώ για κάποιους λόγους και πρέπει να το παλέψουμε. Ο Άρης έχει 13 βαθμούς βέβαια. Είναι μαζί με τη ΜΕΝΤ. Έχει και την ισοβαθμία, γιατί έχει κάνει δύο νίκες επί της ΜΕΝΤ. Αλλά από την επόμενη την οριστιάδα, κύριε Μέλκα, είναι αρκετά μακριά. Είναι στους 8 βαθμούς. Και 3 το Σαββατοκύριακο, αφού παίζει η οριστιάδα Άρης. Μακάρι να γίνει έτσι. Πιστεύω ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα και αυτή η νίκη βοηθάει στην ψυχολογία όλων μας, ειδικά των παικτών. Οι οποίοι, για τους οποίους πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο χθες και συγχαρητήρια, γιατί εκτός από το ότι παλέψαμε με τον αντίπαλο, έχουν παλέψει τα τελευταία αυτό το ένα μήνα που είμαι εγώ και με πολλά άλλα προβλήματα. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά κάτι πάει να γίνει καλά και αυτό είναι θετικό. Mm-hmm. Υπήρξε και μια κινητοποίηση γενικότερη, βλέπουμε, τις τελευταίες ημέρες και από εξοδιοικητικούς και από την διοίκηση, κάποια προσπάθεια για να βρεθούν χρήματα. Έτσι, να δοθούν στους παίκτες. Νομίζω δόθηκαν και κάποια χρήματα, έστω λίγα. Ναι, πήρανε λίγα, ειλικρινά σας μιλάω, λίγα, αλλά μόνο η κίνηση που κάνανε αυτά τα παιδιά έξω από την διοίκηση είναι πάρα πολύ συγκινητική. Σε μένα πέρασε. Έχει περάσει δηλαδή αυτό το πράγμα, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να περάσει και στους παίκτες, ότι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε έχουμε και τέτοιες κινήσεις για να σωθεί μια ομάδα που νομίζω για τον αριανό κόσμο υπάρχει θέση στην καρδιά τους. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Υπάρχει, γιατί είναι και μια ομάδα που έχει φέρει και τίτλους, που έσπασε άλλωστε πρώτη το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Άρης ήταν αυτός ο οποίος έφερε πρώτος πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσταν, δεν ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ο Άρης ήταν αυτός που έφερε τους τίτλους πρώτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν τότε, ο Άρης ήταν τότε αφεντικό της πόλης. Μετά το πήρε ο Ηρακλής, τώρα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, παλεύει η Θεσσαλονίκη. Έχει μια ομάδα πάντα μπροστά, έτσι, για να παλέψει με την Αθήνα. Mm-hmm. Και συνήθως αυτό γίνεται με όποιον είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Ακριβώς. Γιατί στο βόλεϊ φαίνεται και πολύ περισσότερο. Όταν υπάρχουν χρήματα, νομίζω ότι στο βόλεϊ μπορείς να κάνεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Με τα δεδομένα τα τωρινά είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, μέσα σε εισαγωγικά πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά δεν υπάρχουν τα μεγέθη και τα budget των προηγούμενων ετών. Έτσι, τα λάθη, θα έλεγα, που έχουν γίνει γενικά από ομάδες παλιά και τώρα την πληρώνουν. Mm-hmm. Βλέπετε ότι και η ποιότητα στο πρωτάθλημα έχει πέσει? Δηλαδή υπάρχουν καλύτεροι, χειρότεροι ξένοι παίκτες? Στον Άρη σίγουρα έχουν περάσει πολύ καλύτεροι, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τα παιδιά που βρίσκονται τώρα, αλλά σίγουρα στο παρελθόν έχουν περάσει πολύ καλύτεροι. Έχουν περάσει και πιο καλοί λόγω φυσικών, έτσι, ικανοτήτων, έχουν περάσει και πιο έμπειροι παίκτες παλιά, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα το πρωτάθλημα δεν έχει αυτή την ποιότητα που είχε,
Αλλά εγώ πάντα το λέω, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι, έχει πολλές ιδιαιτερότητες, πολλές δυσκολίες για όλους μας που το ξέρουμε τόσα χρόνια, δηλαδή τόσο καλά. Είναι δύσκολο το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης θεωρείται ότι θα καταφέρει στο τέλος τη σεζόν. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Τελευταία στιγμή στην κυριολεξία μαζεύτηκε η ομάδα. Τελευταία στιγμή κατάφερε και πήρε το πιστοποιητικό συμμετοχής. Όλα γίνονται τελευταία στιγμή. Θέλω να πιστέψω ότι θα τα καταφέρουμε. Και εγώ και οι παίκτες. Και έχοντας στο μυαλό το ότι αν συμπληρώσουμε το στόχο, να δούμε με άλλο μάτι τη συνέχεια, να ξεκινήσει ο Άρης με καλύτερες συνθήκες, πιο πολύ δηλαδή ποντάροντας την οργάνωση. Έτσι, οι ομάδες ό,τι και να είναι, σε όποιο επίπεδο και να παίζουν, είναι ζωντανοί οργανισμοί, θέλουν συνέχεια οργάνωση. Αυτό μάλλον δεν υπήρξε τα τελευταία χρόνια και από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η καινούργια προσπάθεια. Πάντως νομίζω ότι ο Άρης στο Βόλεϊ φέτος βιώνει ό,τι βίωνε το ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή προσπαθεί να πληρώσει καταρχήν υποχρεώσεις των προηγούμενων ετών και παράλληλα να έχει και μια ανταγωνιστική ομάδα όσο μπορεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί παράδειγμα χθες υπήρξε ευτυχώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ με τις νομικές του γνώσεις, ο Χρήστος Ογρόλιος, κατάφερε και έφερε εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή με τον Ρουμελιώτη, γιατί υπήρχε κίνδυνος αφαίρεσης βαθμών πέρα από τα χρήματα. Το μάθα και εγώ αυτό και είναι όντως μια παράλληλη νίκη με την νίκη της ομάδας και μπορώ να πω και μεγαλύτερη νίκη αυτό που έδανε ο Χρήστος Ογρόλιος, καταφέροντας να αποσπάσει αυτή τη συμφωνία με τον πρώην παίκτη του Άρη. Εντάξει, αυτό είναι. Τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτά δεν πρέπει να τα κάνουμε, όχι μόνο ο Άρης, γενικά όλα τα τμήματα του συλλόγου, αλλά γενικά και όλες οι ομάδες. Έχουν γενικότερα, υπάρχουν προβλήματα και δεν υπάρχουν και έσοδα, κύριε Μέλκα, στο Βόλεϊ, έτσι. Μα δεν υπάρχουν. Και αυτά που είναι πάρα πολύ λίγα και μπράβο στους ανθρώπους που συνεισφέρουν, έτσι. Είναι δύσκολες οι εποχές. Πρέπει να τα παλέψουμε όμως. Παρ' όλα αυτά, η επιστροφή του Γιάννη Μέλκα στον Άρη έγινε σε δύσκολη εποχή. Όχι στις καλές εποχές. Δεν πειράζει. Εντάξει, έχω ζήσει τον Άρη και στα μεγαλεία του, έχω ζήσει τον Άρη και Α2. Σίγουρα πονάω τώρα που γύρισα για τρίτη φορά. Πονάω ακούγοντας ότι έχει πέσει λίγο αυτό το όνομα γενικά στον κόσμο και αυτό όντως μας πονάει όλους εκεί που είμαστε στον Άρη. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των παιχτών, στο χέρι των ανθρώπων του Άρη να κάνουν άλλες καινούργια προσπάθεια για να φέρουμε εκεί που πρέπει τον Άρη. Επί προσωπικού τώρα, επειδή παρακολουθώ όλη την πορεία που έχετε στο Βόλεϊ, νιώθετε λίγο αδικημένος. Έχω την αίσθηση ότι ο Μέλκας ήταν για πολλά περισσότερα πράγματα. Ως προπονητής εννοώ, ως παίχτης νομίζω ότι τελειώσατε γεμάτος. Ως παίκτης. Ως προπονητής έχω την αίσθηση ότι κάπου έχει αδικηθεί. Δεν ξέρω αν και στο Βόλεϊ, δεν τα παρακολουθούμε και τόσο στενά, υπάρχουν τα δεδομένα του ποδοσφαίρου που κάποιοι προπονητές δεν πρέπει να είναι σε μεγάλες ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την γνώμη που έχει για μένα. Εντάξει, η δουλειά του προπονητή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και συμπίπτει και με συγκυρίες. Okay. Όντως δεν έτυχε με τις ομάδες που είχα όλα αυτά τα 10 χρόνια να κάνω την υπέρβαση, ας πούμε. Αλλά δεν πειράζει. Η δουλειά του προπονητή είναι λειτουργήμα. Μ' αρέσει πολύ και προσπαθώ συνέχεια με τις συνθήκες που δουλεύω να κάνω το καλύτερο. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει το καλύτερο αγωνιστικά για τον Άρη φέτος και όπως είπατε και εσείς να τεθούν κάποιες νέες βάσεις. Η οικογένεια γενικά είναι αθλητική πάντως. Μαθαίνω διακρίσεις, υπάρχουν παντού. Οικογενειακός. Ναι. Είναι ιστορικά. Η οικογένεια Μέλκα είναι πάντα στον αθλητισμό. Ναι. Και να συνεχίσετε να είστε. Να είστε καλά. Κάθε επιτυχία. Ένα σχόλιο να πριν κλείσουμε και για το επερχόμενο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Η Ορεστιάδα μπορεί να μην έχει και αυτή την έγκλη του παρελθόντος. Θυμίζω ότι ο Άρης το πρωτάθλημα το πήρε κερδίζοντας στον τελικό την Ορεστιάδα. Τη μεγάλη τότε Ορεστιάδα, έτσι. Τότε όντως ήταν μεγάλη Ορεστιάδα. Εντάξει, πάμε σε ένα παιχνίδι, να κάνουμε ένα παιχνίδι δύσκολο τώρα με έναν αντίπαλο που είναι που έχει έμπειρους παίκτες και Έλληνες και ξένους. Και παίζουμε σε μια έδρα η οποία με αυτά που βλέπουμε και μαθαίνουμε
φέρνει κόσμο, έχει πολύ κόσμο. Αυτό μας αρέσει. Μας αρέσει γιατί μας φαίνει και μνήμες του παρελθόντος, που ειδικά με τα ντέρμπι που κάναμε τότε, Άρης Ορεστιάδα. Η Ορεστιάδα Άρης. Θα τα βάλουμε κάτω, θα δουλέψουμε αυτές τις λίγες μέρες, γιατί το Σάββατο παίζουμε και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Πάντως θα έχετε και κόσμο του Άρη στο πλευρό σας. Ήδη υπάρχει ανακοίνωση από το Super 3 Ορεστιάδας ότι θα είναι στο γήπεδο και μάλιστα καλεί και τους γειτονικούς συνδέσμους από τους όμορους νομούς. Θα υπάρχουν και φίλοι του Άρη στο γήπεδο. Πάρα πολύ ωραία γήπεδο. Και προσφέρεται και το γήπεδο εκεί της Ορεστιάδας, είναι μεγάλο. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Να είμαστε σε κανονικά πλαίσια όλοι μεταξύ μας, φίλαθλοι, και να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Πιστεύω και θα να είμαστε εμείς οι νικητές. Έτσι, έτσι. Το ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, κύριε Μέλκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς.